Λίγο μετά τις 10 το πρωί, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος περνά τα σύνορα στο Τελωνείο των Καστανεών. Θρησκευτική, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της περιοχής τον υποδέχονται στο σημείο. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας. Και τι ωραίο καιρό μας έκανε. Ο αστυνομικός διευθυντής. Ετοιμάστε. Για τρίτη φορά σας υποδέχεται. Για τρίτη φορά. Το 14 τα είχαμε πει πάλι μαζί και τώρα. Ριτώνει το καλό, όχι το κακό. Αμέσως μετά ο Οικουμενικός Πατριάρχης μπαίνει στο χώρο υποδοχής του στο ελληνικό φυλάκιο. Παρουσιαστέ! Με τη μεσαρχηγού κράτους υποδέχθηκε η Ορεστιάδα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη προσκεκλημένος της Μητρόπολης και της Δημοτικής Αρχής στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το έτος Στέφανου Καραθεοδωρή. Συμπλήρωση φέτος 150 χρόνων από το θάνατο του ιατροφιλόσοφου καθηγητή της Σχολής Κωνσταντινουπόλεως, σύμβολου του Πατριαρχείου, ιδρυτικού μέλους και πρώτο πρόεδρο του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, συγγραφέα δεκάδων επιστημονικών έργων, καθώς και ιδιαίτερου γιατρού του Σουλτάνου Μαχμού του Δεύτερου, ο Δήμος Ορεστιάδας ανακήρυξε το 2017 σε έτος Στέφανου Καραθεοδωρή. Η επίσκεψή σας, Παναγιώτατε, ταπεινό προσκύνημα στη μνήμη Στέφανου Καραθεοδωρή, στην προγονική ιστορία μας που χαράχθηκε στους δρόμους της προσφυγιάς και τον πόνο του βίαιου ξεριζωμού. Αποτελεί ένα υψηλού και πολλαπλού συμβολισμού πνευματικό γεγονός που όμοιό του δεν έχει ζήσει ο τόπος στη σύγχρονη ιστορία του. Έχουμε απόλυτη συνέστηση των προσωπικότητων που διασταυρώνονται σήμερα στο χρόνο, του βάρους της ιστορικής στιγμής, της αξίας αυτής της μέρας για την Ορεστιάδα. Και εκτιμούμε βαθύτατα τον τρόπο με τον οποίο επιλέξατε να επισκεφτείτε τον τόπο μας σε αυτή τη συγκυρία. Δεν είναι μόνο η διάρκεια της επίσκεψής σας που μας τιμά. Είναι η έμφαση και το προσωπικό ενδιαφέρον που δείξατε στην ανάπτυξη κάθε σημείου του προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος για επαφή προσωπική με τους κατοίκους και το πίμνιο, για γνωριμία σε βάθος με ό,τι αποτελεί στοιχείο συστατικό της ταυτότητας τούτης της γης. Ο Πατριάρχης του Γένους τιμά με την υψηλή παρουσία του τον πολιτισμό, τη θρησκευτική παράδοση, την ιστορία του τόπου μας. Είμαστε έτοιμοι να σας ξεναγήσουμε στο παρόν, στην ιστορία και στο μέλλον που οραματιζόμαστε για τον τόπο μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Ορεστιάδας. Είναι γνωστή σε όλους η στενότατη δεσμή τόσο της Ιεράς Μητροπόλεως μας με το φανάρι, όσο και η ισχυρή διαχρονική πνευματική δεσμή δεκάδων συμπολιτών μας με τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Είμαστε έτοιμοι να σας ξαναγήσουμε στο παρόν, στην ιστορία, στο μέλλον που οραματιζόμαστε για τον τόπο μας. Ελπίζουμε να γνωρίσετε όσα επιθυμείτε να μάθετε, να ανατροφοδοτηθείτε πνευματικά και σωματικά, να μείνετε ως φιλοξενούμενος σε τόπο δικό σας, οικείο και αγαπημένο. Πέραν των τύπων τούτες ημέρες μας ενδιαφέρει, Παναγιώτατε, να γνωρίσετε αληθινά την περιοχή της Ορεστιάδος και να πάρετε από εδώ με την επιστροφή σας στην πόλη δύναμη και ελπίδα για όσα έρχονται. Την ιστορική διαδρομή της Ορεστιάδος τη γνωρίζετε ήδη αναλυτικά. Σας την περιγράψαμε και κατά την τελευταία σας επίσκεψη, αλλά και έχετε μελετήσει, λόγω προσωπικού ενδιαφέροντος, σε βάθος γεγονότα που αποτέλεσαν σταθμούς της. Θα έχετε άλλωστε πολλές ευκαιρίες τις ημέρες να ακούσετε περισσότερες λεπτομέρειες κατά τις ξεναγήσεις σας σε μουσεία και βιβλιοθήκες της πόλης.
στην ιστορία της Ορεστιάδας, μια νέα πόλη, την νεότερη της Ελλάδος, η οποία όμως διαθέτει τον πλούτο και την έγκλη μιας μακράς ιστορίας, καθώς και στους πολίτες της που είναι φορείς και εκφραστές της ιστορίας, διότι η ιστορία είναι δημιούργημα των ανθρώπων και δεν περιορίζεται ούτε εξαρτάται αποκλειστικώς από τον τόπο στον οποίο δημιουργήθηκε, αλλά αποτελεί κτήμα εσαΐ των ανθρώπων, οι οποίοι την φέρουν μαζί τους οπουδήποτε και αν βρεθούν, αναφέρθηκε στην προσφώνησή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Εσείς είστε οι φορείς και εκφραστές της ιστορίας, διότι η ιστορία είναι δημιούργημα των ανθρώπων και δεν περιορίζεται ούτε εξαρτάται αποκλειστικώς από τον τόπο στον οποίο εδημιουργήθη, αλλά αποτελεί κτήμα εσαΐ των ανθρώπων, οι οποίοι την φέρουν μαζί τους οπουδήποτε και αν ευρεθούν. Τιουτοτρόπως κι εσείς είστε φορείς της λαμπράς ιστορίας της παλαιάς πόλεως, η οποία εκαυχάτω έχουσα ως πρώτον ιδρυτήν της κατά την παράδοση τον Ορέστη, τον ιόν του μυθικού βασιλέως των Μυκηνών Αγαμέμνονος και ως δεύτερον τον περηφανή Ρωμαίων Αυτοκράτορα Αδριανών. Η στρατηγική αυτής θέσης στον άξονα Ανατολής Δύσεως και Βορρά Νότου επί της οδού η οποία οδηγεί στην Κωνσταντινούπολη καθόρισε την εξέλιξή της και την λαμπράν πορείαν της διαμέσου των αιώνων. Η δικημνία έκανε ο προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην οικογένεια Καραθεοδωρή και την πολύτιμη προσφορά της, καθώς και στο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι τοπικές αρχές για το φυσικό περιβάλλον και στη λειτουργία στην πόλη των τμήματων αγροτικής ανάπτυξης, δασολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Την δημιουργία και την πρόοδό σας, αγαπητοί, είχαμε την χαρά να διαπιστώσουμε και κατά την προλίγων ετών πραγματοποιηθήσαν πρώτην επίσκεψή μας ως Πατριάρχου και συγχρόνως να θαυμάσουμε την ανάπτυξη αυτής εις των αγροτικών και εμπορικών τομέα, εν ειρηνική και αρμονική πάντοτε συνυπάρξη και συνεργασία προς τας γειτονικάς χώρας και τους λαούς αυτών. Βαθαίως όμως ικανοποίησε ημάς το ενδιαφέρον σας δια το φυσικό περιβάλλον και την ανάδειξη των πλουσίων υδατίνων πόρων της περιοχής σας, αλλά και δια την συμβολή των εντυπώλη της Ορεστιάδος λειτουργούντων τμήματων αγροτικής αναπτύξεως και δασολογίας και διαχειρίσεως περιβάλλοντος και φυσικών πόρων της σχολής επιστημών γεωπονίας και δασολογίας του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης εις την προστασία και βελτίωση αυτών. Πλέον όμως τούτον χαροποιεί την μετέραν πατριαρχικήν καρδίαν η ευσέβεια των κατοίκων της Ορεστιάδος και η πιστότη σας εις τας παραδόσεις του ευσεβούς γένους μας.